Κύριε Βουγεράκη, δυστυχώς οι κλινικές, μάλλον για την κυβέρνηση, είναι αρκοντεών. Ανοίγουν, κλείνουν. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα, με την παιδοψυχιατρική, που για δεύτερη φορά πάλι άνοιξε άρων-άρων για να υποδεχτεί ένα έφηβο που είχε ανάγκη νοσηλείας. Και βεβαίως με προσωπικό που δεν υπήρχε, προσωπικό δηλαδή που καλέσει έκτακτα να καλύψει τις βάρκες, και με ένα εφημερεύοντα γιατρό που έχει καθίσει 2 μέρες για να καλύψει την ανάγκη αυτή. Η κοροϊδία πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο, έχει ευθύνη και η διοίκηση και η ΥΠΕ, και βεβαίως γιατί δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο και μάλλον ετοιμάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, να δώσουν εντέλεστε σε ειδικότητα ψυχίατρου να κάνει εφημερίες στο παιδοψυχιατρικό τομέα. Καταλαβαίνετε, εδώ παραβιάζονται ακόμα και οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί στην Ελληνική Βουλή, που ουσιαστικά λένε ότι κάθε ειδικότητα πρέπει να έχει τον δικό του επιμελητή όταν εφημερεύει. Αν δει κάποιος σήμερα στο site του νοσοκομείου με τους εφημερεύοντες γιατρούς, εφημερεύει μόνο ένας ειδικευόμενος γιατρός, σύμφωνα με αυτό που γράφει το site των εφημεριών των Παγνή. Κάτι που απαγορεύεται. Πρέπει να υπάρχει και επιμελητής. Δεν ξέρω πού θα φτάσει η κοροϊδία στον κριτικό λαό. Γι' αυτό εμείς στις επόμενες μέρες θα καλέσουμε τους γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας και στη διοίκηση της ΥΠΕ, αλλά και στη διοίκηση του νοσοκομείου, για να δώσουμε ένα τέλος σε αυτό που συντελείται το έγκλημα σε βάρος των παιδιών μας και των παιδιών του κριτικού λαού. Δεν γίνεται αυτό άλλο, και ταυτόχρονα βεβαίως έχουμε την κοροϊδία που ακούγεται στους διαδρόμους του νοσοκομείου, ότι το νοσοκομείο είναι στελεχωμένο καλά, απλώς υπάρχουν διάφορες ιδιομορφίες. Λοιπόν, εδώ να τελειώσει το παραμύθι. Εμείς 21 του Μάη, όπως έχω αναφέρει, θα πάμε σε ένα μεγάλο πανηρακτιωτικό συλλαλητήριο, που θα καλέσουμε και τους φορείς του Ηρακλείου να κλείσουν μαγαζιά, να κλείσουν δήμοι, να κλείσει η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, για να ξεσηκωθεί ο κόσμος πλέον και να πει φτάνει πια στην κοροϊδία. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο η απεργιακή κινητοποίηση. Στις 16 του μήνα η ΥΠΟΕΔΗΝ, 24ωρη απεργία εξαιτίας όλων αυτών τα οποία πέρασαν χθες από την Βουλή, δηλαδή οι ιδιώτες γιατροί να μπορούν να μπαίνουν μέσα στα νοσοκομεία για να ολοκληρωθεί το παζλ, και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ να βγαίνουν έξω και να έχουν τα δικά τους ιατρία. Μπαρδέψαμε την άμμο με τη θάλασσα, δεν ξέρω τελικά τι θα αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς. Και 21 Μαΐου πανηρακλειώτικο συλλαλητήριο από εσάς. Βεβαίως είναι και επανελλαδική απεργία των δημοσίων υπαλλήλων. Στα πλαίσια της οργάνωσης όλων αυτών των κινητοποιήσεων, εμείς θα καλέσουμε τα σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στις 10 του Μάη στο εργατικό κέντρο το απόγευμα, σε μια πλατεία σύσκεψη ενημέρωσης και οργάνωσης αυτού του αγώνα. Και βεβαίως θα τιμήσουμε αγωνιστικά την Παγκόσμια Μέρα του Νοσηλευτή στις 13 του Μάη, με εκδήλωση που θα κάνουμε στο χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Κυρία Δουγεράκη, το θέμα της υγείας, όπως είπατε και με τους ψηφισμένους νόμους, τους τωρινούς αλλά και όλους τους προηγούμενους, πλέον μετατρέπει σε ένα πανάκριβο αγαθό την υγεία, και που ήδη τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής ζούμε καθημερινά, με το να μην μπορεί να κλείσει ραντεβού, το να φτάνουν στο επέσχυτο σημείο, κυρία Δουγεράκη, στον Άγιο Δημήτρη της Θεσσαλονίκη, να βάζουν επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία σε παιδιά με ειδικές ανάγκες που έχουν ανάγκη να κάνουν χειρουργία στα δόντια τους. Μέχρι εκεί έχει φτάσει η ξεδιαντροπιά αυτής της πολιτικής. Καταλαβαίνει κανένας ότι εδώ θέλει πλέον σε σηκωμό αυτή η αγανάκτηση που συζητάμε να εκφραστεί και στον δρόμο. Μα κύριε Βρυσαλή, αυτό το οποίο ακούγαμε και από τον κύριο Γιαννάκο πριν από λίγο, τον πρόεδρο της ΕΠΟΕΔΗΝ, είναι αυτό το μεγάλο το μπέρδεμα. Γιατί κανένας από εμάς δεν θα ξέρει ποιος είναι εκείνος από το ΕΣΥ ο οποίος θα μας παραπέμπει στο ιδιωτικό του ιατρείο, ποιος είναι εκείνος που από το ειδικό του ιατρείο θα μας παραπέμπει στο νοσοκομείο, τι θα γίνει με εσάς τους εργαζόμενους, τι θα πληρώνει ο καθένας από εμάς, πώς θα γίνεται όλη αυτή η πράξη, και εν τέλει εγώ σαν πολίτης θα μπορώ να πάω σε ένα νοσοκομείο,
θα μπορώ να τρέξω και να πω ότι υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη. Θα λειτουργούν όλα αυτά τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα παρά τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν, δηλαδή επίγονται περιστατικά κλπ. Δηλαδή ο φόβος είναι πια και η σκέψη, αν θέλετε, που δεν είναι δεύτερη σκέψη, αλλά είναι μέσα στην καθημερινή κουβέντα του καθενός από εμάς, εάν τελικά σε λίγο καιρό όλα αυτά θα λειτουργούν και αν έχουμε τη δυνατότητα να επισκεπτόμαστε έτσι απλά. Το απλά το καταλαβαίνετε τώρα, λάθος το είπα. Εάν μπορούμε να επισκεπτόμαστε σε μια δύσκολη ώρα τα επίγοντα περιστατικά ενός νοσοκομείου, θα μπορούμε, ερώτημα. Αυτό που θα ξέρουμε είναι ότι θα μπορούμε στο βαθμό που θα έχουμε λεφτά και το δεύτερο, θα φτάνουμε μέχρι το τμήμα επιγόντων περιστατικών και με βάση την τσέπη μετά ο καθένας θα έχει την παροχή υγείας. Δυστυχώς εκεί οδηγούμαστε και βεβαίως οδηγούμαστε με υλικά που έχουν συνδιαμορφώσει αυτό που ζούμε τώρα τα προηγούμενα χρόνια. Και εννοώ τα απογευματινά χειρουργεία, τις ασφαλιστικές εταιρείες που εδώ και από το 2010 είχαν παραχωρηθεί κρεβάτια και βεβαίως δεν εφαρμοστήκαν. Μάλιστα. Γιατί υπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν μου λέτε... Τα λέω αυτά γιατί εδώ τώρα τον επόμενους μήνες ιδιαίτερα στο Ηράκλειο το νοσοκομείο που εργάζομαι και είμαι πρόεδρος σωματείου θα καταρρεύσει ανεξάρτητα το τι λένε οι διοικήσεις. Όταν αυτή τη στιγμή όλα τα νοσοκομεία τα περιφερειακά στο νησί μας δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί δεν έχουν βασικές ειδικότητες, όταν εδώ το νοσοκομείο της Σαντορίνης που διαφημίστηκε σαν καλό πρότυπο ιδιωτικού νοσοκομείου με κρατική παρέμβαση δεν έχει παθολόγους, δεν έχει καρδιολόγους και έχει έναν ή δύο το πολύ, καταλαβαίνει κανένας ότι εδώ οι αερομεταφορές το επόμενο διάστημα προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα είναι καθημερινές. Θα είναι καθημερινές και θα καταρρεύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή το σύνολο του κόσμου που έρχεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να μπορεί να ξυπηρετηθεί. Και εδώ ευθύνες επιπάρχουν συγκεκριμένες. Ωραία. Λέτε, σε ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο του ερώτημα, δηλαδή το τι γίνεται με τις κλινικές, είπατε ότι, ξέρετε, ο παιδοψυχίατρος από την Αθήνα δείχνει για άλλη μια φορά ότι η πολιτική που ακολουθείτε είναι μια πολιτική η οποία δεν μπορεί να. Δεν έχει πόδια να σταθεί, ότι ταλαιπωρείται ο κόσμος, ότι υπήρξε και ένα δεύτερο περιστατικό με έφηβο και άρον-άρον άνοιξε η κλινική. Είπατε ότι οι πληροφορίες σας λένε πως με εντέλεστε θα στείλουν ψυχίατρο, όχι παιδοψυχίατρο, αλλά ψυχίατρο για να μπορεί να λειτουργήσει ή να λειτουργεί κάποιες μέρες το μήνα η παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ρωτώ, από αυτές τις 1137 θέσεις που εξήγηλε χθες μέσω ΑΣΕΠ και για το ΕΣΥ και για το ΕΚΑΒ ο κύριος Γεωργιάδης, με στόχο όπως και εκείνος και με υφυπουργοί και η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου έλεγαν να κάνουν τι, να ενισχύσουν το ΕΣΥ, δεν υφίσταται στην πράξη, δεν υφίστανται στην πράξη. Αν κάνετε κυρία Δουργεράκη το τι είναι σε κάποιο νοσοκομείο, στο δικό μας νοσοκομείο είναι 11 θέσεις. Και καταλαβαίνετε την ίδια ώρα οι αποχωρήσεις ήδη μέχρι τώρα είναι πάνω από 30 άνθρωποι έχουν πηγαίνει από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν ουσιαστικά καλύπτουν ούτε τις αποχωρήσεις των εργαζομένων και των γιατρών από τη μία και από την άλλη οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται. Το θέμα δεν είναι μόνο να παρουσιάζεις τι θα έρθει και όταν θα έρθει, αλλά και το θέμα είναι πόσοι την ίδια ώρα έχουν φύγει. Μόνο έτσι μπορεί να βγάλει σωστά συμπεράσματα αν όντως ενισχύεται το σύστημα υγείας ή όχι. Και από την άλλη, εδώ και 1,5 χρόνο που υπάρχει η προκήρυξη των 3.700 νοσηλευτών, τα οριστικά αποτελέσματα βγήκαν μέχρι πρότινος και ήδη οι πληροφορίες που έχουμε είναι από τους 18 εργαζόμενους που είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι 5 με 6 δεν έχουν αποδεχτεί τη θέση. Άρα καταλαβαίνει κανένας ότι ακόμα και αυτές οι θέσεις που εδώ τώρα είναι προς το τέλος, να το πω έτσι, υπάρχουν σοβαρές αφαιρέσεις ανθρώπων που δεν δέχονται να αναστούν να δουλέψουν. Μάλιστα. Και δεν τέχονται γιατί έχουμε ξαναμιλήσει, το διόριστος μισθός ενός ανθρώπου που έχει πάρει πτυχίο πανεπιστημίου σε επίπεδο πλην γιατρών είναι 800 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό είναι. Και όταν τα ενίκια στο Ηράκλειο είναι 400, να το πω έτσι μέσω όρο. Και αν βρει 400, με 400 ευρώ υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος άνθρωπος, νέος άνθρωπος από την Αλεξανδρούπολη να νοικιάσει σπίτι και να μείνει εκεί στο Ηράκλειο. Εδώ πρέπει να δοθούν γενναία κίνητρα και το ξαναλέμε και ας γινόμαστε κουραστικοί. Αλλιώς
η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης ανοίγει τον δρόμο, αυτό που λέτε, να φεύγει ο κόσμος. Δείτε, δείτε τους δικούς σας τους μισθούς, δείτε το τι παίρνουν οι αναπληρωτές που επίσης κάνουν τον κύκλο της Ελλάδας. Δείτε τι γίνεται στον εργατικό τομέα, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μιας και τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά οικονομικά ακρίβεια εργασιακές σχέσεις και αύριο βρίσκονται μπροστά στην απεργιακή κινητοποίηση η οποία θα βρεθεί σε εξέλιξη. Να πούμε ότι συγκεντρώσεις θα γίνουν πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Για το Ηράκλειο μία συγκέντρωση 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο Πλατεία Ελευθερίας από τα συνδικάτα που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, η δεύτερη με συγκέντρωση. Κάλεσμα για μασική συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις απευθύνουν τα εργατικά συνδικάτα της Κρήτης σχεδόν στο σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τους αναφέρω για άλλη μια φορά. Όλοι βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το mood στην αυριανή την ημέρα. Βεβαίως και η Πρωτομαγιά είναι εργατική απεργία και δεν είναι κρατική αργία, όπως θέλει να τη μετατρέψει η κυβέρνηση με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά έδωσε δυνατότητα στην κυβέρνηση να τη μεταφέρει. Είναι απεργία, δεν είναι αργία. Όλοι αύριο στις απεργιακές συγκεντρώσεις να δώσουμε ένα μήνυμα σε όλα αυτά που τουλάχιστον αναφέρεται, ακρίβεια, ανεργία, ιδιωτικοποιήσεις, εργασιακές σχέσεις, κοροϊδία, και να πούμε να φτάνει πια σε αυτή την πολιτική που ανατρέπει δικαιώματα και ανάγκες όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βρυσέλη. Και εγώ να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Δουργιάκη. Καλή σας μέρα.